Ολοκληρώθηκε η αρδευτική περίοδος αυτή, την οποία περάσαμε όλοι το καλοκαίρι με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και με μια κλιματική αλλαγή η οποία πραγματικά δυσκόλεψε την όλη κατάσταση. Πραγματοποιείται η σύσκεψη μετά το πέρας της άρδευσης. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στην πρώτη συνάντηση την οποία κάναμε. Εκείνο το οποίο αποτυπώθηκε από όλους τους διαχειριστές των της Κοπαΐδας, της άρδευσης της Κοπαΐδας, δηλαδή τους αγροτικούς συλλόγους, τον Αγροτικό Σύλλογο Λιβαδιάς, καθώς επίσης και τους προέδρους, είναι ότι σε καμία περιοχή δεν αντιμετωπίστηκε πρόβλημα πλην της περιοχής του Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ένα ξεχωριστό τελείως κεφάλαιο στο κομμάτι της άρδευσης. Πραγματικά αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Προσπαθήσαμε να επιλύσουμε με κάθε τρόπο και στις προηγούμενες αρδευτικές περιόδους το θέμα του Αγίου Δημητρίου. Ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι υπήρχε πρόβλημα στην συγκεκριμένη περιοχή. Σε μας είναι καταγεγραμμένα από τους υπηρεσιακούς μας, από τα 240.000 στρέμματα κοπαϊδικά, δεν μιλάω για εξωχόραφα και για ιδιόκτητα, μείναν με ελλιπή άρδευση τα 300 στρέμματα, δηλαδή περίπου το 1/1000. Βεβαίως και, για τα 300 στρέμματα είμαστε εδώ να βρούμε λύση. Στο γραφείο της της υπηρεσίας έχουν έρθει 5 ενστάσεις, από 5 άτομα ενστάσεις, ότι δεν αποτίσαν, σε σύνολο περίπου 10.000 καλλιεργητών. Περίπου, αν δεν είναι 10, ίσως είναι λιγότεροι, αλλά περίπου εκεί κινούμαστε. Είμαστε λοιπόν εδώ για να αποτυπώσουμε και να βρούμε λύση στο πρόβλημα του Αγίου Δημητρίου. Θα ακούσουμε τις προτάσεις όλων των περιοχών για βελτίωση και θα πορευτούμε με νέα έργα. Από το τέλος αυτής της εβδομάδας, το είχαμε ανακοινώσει κιόλας αυτό, δηλαδή μετά τη λήξη της αρδευτικής περίοδου, για να μην δυσκολεύονται, να μην δυσκολεύεται η άρδευση των αγροτών, ξεκινάει η νέα αγροτική οδοποιία, 1 εκατομμύριο προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου. Ξεκινάνε τα θυροφράγματα, τα οποία θα λειτουργήσουν και με αντιπλημμυρικό τρόπο, προϋπολογισμού 500.000. Ξεκινάει το κανάλι της Ηλίκης, του οποίου οι προεργασίες έχουν ήδη γίνει μέσα στον Αύγουστο ως προς την πρόσβαση περίπου 2.900.000. Ξεκινάει ο καθαρισμός νέων καναλιών, 929.000. Αυτά λοιπόν είναι έργα τα οποία ξεκινάνε από την επόμενη εβδομάδα. Με κάθε τρόπο προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις και τους καλύτερους τρόπους διαχείρισης της Κοπαΐδας. Θέλω να πω εκεί ότι μία από τις προτάσεις οι οποίες θα γίνουν από τη δική μας πλευρά είναι ότι με αυτήν την κλιματική αλλαγή υπάρχει ένας προβληματισμός ως προς τον υδροφόρο ορίζοντα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μία μελέτη, μία μελέτη διερεύνησης του υδροφόρου ορίζοντα της Κοπαΐδας, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε εικόνα του πώς λειτουργούν τα υπόγεια ύδατα. Ως προς τα αντιδιαστάσια μας, λειτουργήσαν όλα από την πρώτη στιγμή, δηλαδή και της Ηλίκης και του Μόρνου. Και βεβαίως, το έχω ξαναπεί και αρκετές φορές, 25.000 κυβικά νερό την ώρα πέφτουν στο κοπαϊδικό πεδίο όπως κάθε άλλη φορά. Εκείνο που δημιούργησε την ένταση είναι η συχνότητα με την οποία έπρεπε να ποτίσουν. Μόνο η περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έτσι όπως αποτυπώθηκε από τους αγρότες, από τους εκπροσώπους των αγροτών, οι οποίοι είναι σήμερα εδώ. Και βεβαίως προσπαθούμε να βρούμε λύση και για αυτό το κομμάτι.